Διπλόταμπλο, τριπλόταμπλο, όλα καλά είναι. Γιατί δεν ξέρετε τώρα, άνθρωποι είμαστε, μπορεί κάτι να τύχει, να έχετε μια εναλλακτική. Αλό και καλησπέρα. Είσαι σε σχέση. Και ανακαλύπτεις ότι η κοπέλα σου, η σχέση σου έχει Tinder. Τι κάνεις? Χωρίζεις. Τίποτα, ανοίγω κι εγώ Tinder. Φτιάχνω κι εγώ. Κατευθείαν. Την ίδια μέρα. Δεν χωρίζετε. Όχι, όχι. Κοινό προφίλ. Κοινό προφίλ στο Tinder. Κοινό προφίλ. Και τι ψάχνετε? Ζευγαράκι. Με τη σχέση σου σοβαρή θα το κάνεις? Άμα ήταν σοβαρή, όχι. Άμα ήταν σοβαρή, δεν θα έφτιαχνε Tinder. Ω, τι δίκασες τώρα. Στην προκειμένη φάση που είμαι 6,5 χρόνια σε σχέση, θα το σκότωνα. Γιατί για να μιλάει με άλλη, με άλλες που δεν ξέρει και τι θα βγει. Όχι. Τίποτα. Πούτσα μου, ρε, όλα. Έχει Tinder, οκ, μωρά, και θα το βράδυ ξημερώματα. Καταρχάς δεν νομίζω οι κοπέλες να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Με Tinder δηλαδή. Γιατί? Δεν νομίζω ότι το χρειάζονται. Δεν το χρειάζονται για να βρουν όταν έχουν εσένα, ας πούμε, το καθαρέ μου άτι. Το κατεβάσω κι εγώ. Τη μιλάω κι εγώ. Ξεκάθαρα. Γιόλα, δεν μας νοιάζει. Δεν έχεις πρόβλημα δηλαδή. Ούτε καν. Όχι, γιόλα. Σιγά-σιγά δεν την έχουμε. Για πόσο καιρό σχέση μιλάμε? Για κάτι έτσι προσωρινό ή μακροχρόνια? Στα πόσα αρχίζει και σε ενοχλεί δηλαδή? Εντάξει, από μήνα και πάνω με ενοχλεί. Στις 29 μέρες Klein. Klein, δεν πειράζει. Ωραία. Στους 2 μήνες τι γίνεται? Θα κάτσω να το συζητήσω πολιτισμένα αρχικά. Θα ρωτήσω γιατί έχει και το ένα και το άλλο. Και αν υπάρχει λόγο να μπει και τρίτο άτομο, θα πω εντάξει. Αλλό και καλησπέρα. Λόγος για να μπει τρίτο άτομο, δηλαδή. Δηλαδή εντάξει, άμα έχει Tinder και βλέπω ότι μιλάει με διάφορα άτομα και εδώ κανένα ενδιαφέρον άτομο και αυτά. Θα είμαι ανοιχτός, δεν με πειράζει. Είσαι και ήθελα να κάνεις και με τρίτο άτομο. Ναι, είμαι ανοιχτός 3-4, όλη καλή φορά. Ναι, γιατί όχι. Μια ζωή την έχουμε, ρε Βαϊμπρέτα. Αν είναι δυνατόν. Αν μιλούσε, ας πούμε, ένα γόρι και σου έλεγε, πρέπει παιδί μου, ωραίος είσαι κι εσύ, αλλά κοίτα εδώ πέρα με έναν όμορφο άντρα. Δεν θα έχεις θέμα. Τώρα θα είχα, εντάξει. Θα την έκαιγα. Καταρχάς ήθελα να δω τι λέει με αυτές, τι κάνει, να δω πόσο χρησιμοποιεί, γιατί το χρησιμοποιεί. Θα τον άφηνα να δω. Πάει ραντεβού, θα κάνει σεξάκι. Θα του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία να δω. Κάνει όλε την ίδια εφαρμογή. Όχι, όχι. Μπορεί να το κάνει για το χάζι. Για το χάζι? Ναι. Άρα δεν είχες θέμα. Γι' αυτό θα ήθελα να δω. Για να δω αν θα έχω θέμα ή όχι. Άρα θα παίρνει στο Tinder και θα ψάχνει το history. Ναι. Άμα είναι στην αρχή δεν πειράζει τόσο. Γιατί μάλλον θα το είχε από πριν. Oh. Γιάννη, μετά από 2 μήνες. Νομίζω πως θα μου πειράξει λίγο. Γιατί μετά από τόσο καιρό το έχει ακόμα, ίσως να ψάχνεται ακόμα. Και τι θα κάνει? Θα τη πω να το σβήσει. Άμα δεν το σβήσει. Εντάξει, τι να κάνουμε, κάτσουμε να μαλαιώσουμε τώρα. Ναι, εντάξει. Ναι, νομίζω απλά το πω. Τώρα ελπίζω να το σβήσει. Φτιάχνω κι εγώ. Δεν χωρίζει. Όχι βέβαια. Κάνει αυτό σαν ήδη, θα το κάνω κι εγώ. Και θα συνεχίζετε να βγαίνει και να κάνει και να ρίξει. Τι κάνω, το αφήνω? Τι να κάνω? Νομίζω ότι όσο του αφήνω το μικρόφωνο θα, μπορεί, θα είναι σε αυτήν την μηχανή. Τι να κάνω? Μήπως να μην τη χωρίσω τελικά? Μήπως θα είναι μαλακία? Μήπως θα είναι πολλή σκέψη? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Με 4 κύτταρα λειτουργεί εδώ πέρα ο εγκέφαλος. Με πόσα? Καταλαβαίνεις την ερώτηση. Έχει σχέση, έχει γκόμενο, έχει γκόμενο, έχει οτιδήποτε. Ναι. Και έχει Tinder, την εφαρμογή, το dating app. Okay. Το ανακαλύπτεις εσύ. Ναι. Τι κάνεις? Κάνω μήνυση στο app. Η σχέση μου πια ο γκόμενος. Ναι. Γιατί να έχει Tinder, δεν θα το επιτρέψω να έχει Tinder. Έχεις ανακαλύψει κοπέλες να έχεις Tinder ενώ έχετε σχέση? Κοπέλα. Ή αγόρι, είμαστε οκ. Okay. Με τη σεξουαλικότητα δεν έχω θέματα εγώ. Με τα αγόρι. Όχι, η αλήθεια είναι. Είχατε ποτέ Tinder ενώ είχατε σχέση? Όχι, εγώ το έκανα για το χάζι χωρίς να έχω σχέση. Έχω πιάσει την άλλη να έχει Tinder την επόμενη μέρα αφού χωρίσαμε. Μετά από πόσο καιρό σχέση? 2 χρόνια. Και εσύ βρεπαγάς από την ανακάλυψε? Έφτιαξα κι εγώ. Όχι, ποτέ. Γενικά ποτέ δεν μιλάμε με άλλου, τώρα έχουμε σχέση. Γενικά στην κοινωνία όχι, δεν μιλάμε με άλλου. Όχι, θα μιλά, θα έχει επαφέ με ανθρώπου. Αλλά όχι. Όσο φτάνει η αλυσίδα. Όσο φτάνει η αλυσίδα. Δεν θα όχι, πιο μακριά. Τώρα. Όχι πιο μακριά. Εδώ, εδώ. Νομίζω δεν είσαι καθόλου ζηλιάρα. Είμαι ζηλιάρα. Δεν το βγάζει καθόλου πάντως αυτό. Είχα και μου είχε πει να το σβήσω. Και εν τέλει δεν το έσβησα. Τέλει καλά έκανα που δεν το έσβησα. Όχι, ούτε καν. Απλά μιλάω. Πηγαίνω και μιλάω. Έχω ήδη. Σχέση Tinder. Και τα δύο. Πόσο καιρό έχετε σχέση? Όσο έχω Tinder. Πόσο καιρό είναι η σχέση σας? Χρόνια. Έχει Tinder καταρχήν. Την πέφτει, σε έχω κάνει μάτι νομίζω, είμαι σίγουρο. Έχετε και να κλείσει ραντεβού και να βγει με κοπέλα? Αρκετέ φορέ. Ενώ είσαι σε σχέση. Ναι. Παντρεμένο είστε? Ναι. Γυναίκα σα έχει ανακαλύψει ότι έχετε Tinder? Ναι. Έχει εκείνη Tinder? Ναι. Είστε μονογαμικοί? Ναι. Εγώ δεν σου λέω ότι επειδή βγαίνει φιδά κιόλα, ρε φιλέ. Α, απλά βγαίνετε ραντεβουδάκι. Ναι. Αφού άλλε φωτογραφίε έχουν εκεί πέρα, άλλο φαίνεται εκεί πέρα μετά. Εσύ έχει αληθινή φωτογραφία? Βέβαια. Και βγαίνει ραντεβού? Ναι. Το έχω κάνει, αλήθεια είναι. Σε πόσο καιρό σχέσεις? Ένα χρόνο. Δηλαδή το έκανα για πλάκα. Τζέσικα, πάρε την κυπίκ να γελάσουμε. Όχι. Άλλο site, ναι. Άλλο site νοημίας, ναι, αλλά όχι. Παντού. Παντού, ναι. Η αλήθεια είναι ότι... Έχω αυτή την περίοδο σχέση. Τις πρώτες μέρες που τα είχαμε, είχα ξεχάσει να το διαγράψω. Ξέρει μόλι την ξεχασιάρηση. Και κάπως κάποιος, ας πούμε, έτσι ενημέρωσε ότι έχω και αυτά και είχαμε ένα ψηλό θεματάκι. Αλλά τώρα εντάξει. Και ξεχάστηκες και βγήκες και ένα ραντεβού. Έκανες 2-3 σεξά. Και άνθρωπος είσαι τώρα. Αυτό εντάξει. Τα κλειδιά πόσες φορές θα έχουμε χάσει τώρα? Θα θυμόμαστε ότι έχουμε σχέση. Με ένα κέρασμα μετά, με ένα γλυκόλογο. Με ένα τέτοιο ξεχνιέται, εντάξει. Θεωρεί τα πιστεία τον έχει την νερό άλλο? Αυτό καθε αυτό όχι, αλλά είναι κακό. Ναι, θεωρείται. Κάθε είδος φλερτ. Όχι. Όχι, γιατί να μιλάς? Αν μιλάς, δεν θεωρείται πιστεία. Άμα θεωρείς ότι είναι απιστία, πρέπει να θεωρείς πάρα πολλά πράγματα.
Όπως το Facebook, το Messenger, το Viber, τα πάντα όλα. Το Viber είναι πολύ περίεργο και όλα, σκοτώνει ανθρώπους. Δεν είναι τόσο σκληρό, όταν τα έχει το αγόρι δεν είναι, εντάξει. Πριν όμως είπες όταν τη χώριζες. Ναι, η κοπέλα, άμα είχα εγώ τώρα Tinder, δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα να είχε. Εντάξει. Πόσο μου αρέσουν αυτοί οι διαλλακτικοί άνθρωποι, βρε παιδί μου. Έχεις Tinder, έχεις το διάλογο, μωρή χαμούρα. Έχω Tinder, άνθρωπος είμαι, δικαιώματα έχω. Ποια είσαι εσύ, μωρή. Έτσι, ε. Έτσι, έτσι. Όχι, απλά είναι πολύ βλάχικο. Κατσίκες, γάλα πρόβιο, γκομενάκι με. Δεν νομίζω ότι θεωρείται απιστία. Εντάξει, γιατί το να μπεις, ας πούμε, έτσι και να βλέπεις κάποια άτομα. Απλά τα βλέπεις, δεν κάνετε κάτι. Τώρα να βγεις κιόλας με ένα άτομο, τότε ναι. Σίγουρα θεωρείται. Εντάξει, έτσι και έτσι. Άμα μιλάει, ναι, θεωρείται. Τέλος. Όχι, θεωρείται απιστία, σίγουρα θεωρείται. Νομίζω πως ναι, γιατί για να έχει κάποιο Tinder σημαίνει ότι ψάχνεται ίσως. Ε, ναι, λίγο. Το συγχωρείς όμως. Όχι. Είναι αιτία χωρισμού να πιάσει τον άλλον να έχει Tinder. Όχι. Ναι. Όχι, αλλά είναι αιτία σοβαρή συζήτηση. Μπορεί να οδηγήσει αργότερα μελλοντικά προς τα εκεί. Ναι, εννοείται. Όχι. Ναι, ρε, εσύ. Εννοείται. Να είσαι 6,5 χρόνια με τον άλλον, να τα έχετε βρει και τα λοιπά. Εσύ το έχεις πάρει πάρα πολύ πατριωτικά. Γενικά είσαι 5 μήνες, ναι, ένα χρόνο. Ναι. Όταν έχεις σχέση και το έχεις και το χρησιμοποιείς, ναι. Αλλά τώρα να το έχεις και να μπαίνεις έτσι, να έχετε μαλώσει, ας πούμε, και μετά να μπεις. Όχι, να μαλώσετε 2 το μεσημέρι, να μπεις στο Tinder 7 το βράδυ. Και 9 να τα βρείτε. Δεν υπάρχει τότε. Όχι, έτσι είμαι κομπλέ. Ούτε καν. Όχι, απλά γελάς. Μπορεί να πεις και εσύ και να μιλάς. Χαχα, ποιο είναι αυτό το ξεκόλλι. Α, έχετε μιλήσει. Γέλιο. Εγώ δεν γελούσα, ξέρω εγώ. Έχεις πιάσει ποτέ σχέση σου να έχει. Δεν είχαν τίποτα. Ούτε καν Instagram. Γιατί του το έπαιρνα. Πώς να έχεις Tinder άμα δεν έχεις κινητό. Πώς να κάνεις εξάκι με άλλη άμα σου τα έχω κόψει. Είναι απλά τα πράγματα. Πρόληψη λέγεται αυτό εξάλλου. Θα καταλάβω σε πόσο χαμηλό επίπεδο είναι ο γκόμενός μου για να έχει Tinder και θα τον χωρίσει. Δεν το έχεις καταλάβει αυτό από το να τα έχει μαζί σου. Εντάξει τώρα, αγόρια τώρα, εντάξει. Είναι λίγο διαφορετικό τώρα. Άκου το φεμινιστικό κίνημα που έρχεται τώρα με τα τακούνια. Τικ. Ναι, είναι αιτία χωρισμού. Θέλω να την κάμερα και να στείλει ένα μήνυμα σε αυτά τα 5-10 άτομα μας κοιτάνε έτσι κατάματα σχετικά με αυτό το θέμα. Κορίτσια και αγόρια, όταν έχετε Tinder, όταν έχετε μάλλον σχέση, μην φτιάχνετε Tinder. Φτιάξτε παντού. Να μην μιλάτε με άλλους γιατί είναι κακό και να είστε με τη σχέση σας. Να έχουν σχέση τέλος. Κορίτσια και αγόρια, άμα έχετε σχέση, σβήστε το Tinder. Τελείως. Εκτός αν τα έχετε με το φίλο μας εδώ πέρα που είναι διαλλακτικός και θα σου πει μία, θα σου πει δύο. Δεν θα μαλώσω, οπότε κλάει. Παιδιά, να μην έχετε Tinder, να βρείτε γκόμενο, γκόμενα στον δρόμο, μιλήστε τη. Είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει. Αν έχετε σχέση, να είστε με τη σχέση σας, μην φλερτάρετε με άλλους, να είστε πιστοί. Άμα έχει θεμελιώσει μια σχέση σταθερά, δεν μπορεί να φοβάσει τίποτα. Κανένα. Δεν πάνε και γκόμενο οι άλλοι. Τι, κλάει μάλλον. Μα δεν έχει γκόμενο. Άμα έχει γκόμενο, σημαίνει ότι κάπου είσαι λίγο ρε. Και εσύ δεν είσαι λίγο. Όχι, βέβαια. Είσαι πολύ. Ναι. Μην φτιάχνετε Tinder, μπορείτε να φλερτάρετε και από κοντά. Σε όλα τα αγόρια που βλέπουν, φτιάξτε Tinder, τι να πω. Σε αυτά που δεν βλέπουνε. Σε αυτά που δεν βλέπουνε, ας δούνε, τι να πω. Ας φτιάξουν κι αυτά. Φλερτάρετε, βγείτε έξω, μόνοι σας, μιλήστε. Klein man, ξέρω εγώ. Klein man, Caroline. Ναι, κάπως έτσι ξέρω εγώ. Γιόλο. Μη σας νοιάζει τίποτα. Πείτε ότι σκέφτεστε, ότι βλέπετε. Μια ζωή την έχουμε. Γιατί να κατεβάτε, ξέρω εγώ, όλα αυτά και να είστε μέσα από social media και να. Άρα θα προτιμούσε εσύ τη σχέση σου να μην έχει κατεβάσει Tinder και να φλερτάρει. Να βγει έξι σαν άνθρωπο, αξιοπρεπή. Πώ σε μια κουκλάρα. Θέλω να πούμε ραντεβού. Ναι, θα πω. Ναι, θα πω. Κάτσε τώρα γιατί θα ψήσουμε καφέ. Έχει σχέση. Ναι. Και σου λέει τα γόρι σου να πάνε από εδώ και να φλερτάρω. Θα του πει, OK. Σίγουρα αυτό θα κάνει ρε. Και εγώ φλερτάρω κι άμα είχα σχέση. Είσαι σε σχέση τώρα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν κανένα ελεύθερο πουλί σε κλουβί. No. Να κάνετε Tinder. Ενώ έχουν σχέση. Ενώ έχετε σχέση, ενώ δεν έχετε ζήσει τη ζωή σα και η δονή σου.